έχω ακούσει στελέχη σας, ας πούμε, ο κύριος Δένδιας πριν από λίγο καιρό, είπε ότι ο πήχης σας είναι στο 40% και αυτοδυναμία. Θέλω να μου πείτε γι' αυτό. Επιτρέψτε μου. Ναι. Υπάρχουν δύο πολιτικά αποτελέσματα, μάλλον δύο αποτελέσματα, τα οποία παράγουν συγκεκριμένες πολιτικές συνέπειες. Το πρώτο είναι ποιος θα είναι πρώτος. Ναι. Γιατί αυτός παίρνει ουσιαστικά τις 50 έδρες. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο είναι ποιο είναι το ποσοστό το οποίο εξασφαλίζει την αυτοδυναμία. Αυτά τα δύο ζητήματα παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Να πω τι εννοώ. Ναι, ναι, βεβαίως. 40% η Νέα Δημοκρατία, 39% ο ΣΥΡΙΖΑ. 1% η διαφορά. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Με 39% το ΣΥΡΙΖΑ. Το ρίχνετε τον πίχη. Το αποτέλεσμα αυτό. Το αποτέλεσμα αυτό. Το αποτέλεσμα αυτό. Όχι, ρίχνει τον πίχη τη διαφορά. Ναι, όχι, όχι. Γι' αυτό σας ξαναλέω. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη διαφορά. Ενώ αυτό που παράγει πολιτικό αποτέλεσμα είναι το ποσοστό της αυτοδυναμίας. Αυτό είναι το κρίσιμο ποσοστό. Διότι στην τελευταία ανάλυση, ας το πω, ανασυγκροτηθεί ένας δικοματισμός αυτού του μεγέθους, ναι. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει το εκλογικό σώμα. Αυτό συναρτάται και από το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Γι' αυτό σας λέω. Ναι. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή να αποτυπώνεται στις μετρήσεις και είναι και η αίσθησή μας στην κοινωνία. Και αυτό είναι ο πύχης, να σας βάλω τον πύχη, κυρία Στάι, που με ρωτήσατε. Ναι. Στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο πύχης. Τι σημαίνει στρατηγική ήττα. Θα σας πω. Ήττα σε όλες τις κάλπες. Ήττα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ήττα και στον πρώτο βαθμό και στον δεύτερο βαθμό. Ήττα στις ευρωεκλογές, καθαρή ήττα. Και ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές, όπου θέλουμε εμείς καθαρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αυριανό πρωθυπουργό, προκειμένου να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ανασύνταξη και ανασυγκρότηση του τόπου. Και γι' αυτό το πρόγραμμα, προσέξτε, γιατί λέει ο κ. Τζανακόπουλος, θα κάνουμε μια συζήτηση προγραμματική. Βεβαίως. Θα κάνουμε και μια συζήτηση προγραμματική. Αλλά θα κάνουμε και μια συζήτηση απολογιστική. Γιατί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχεται παρθένος, άσπυλος και άμωμος να τάζει αυτά που έταζε. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια τώρα... όμως σε κάθε περίπτωση. Εσείς θα λέτε βγάλα τη χώρα από τα μνημόνια. Εσείς θα λέτε θα μας εξηγήσετε, και θα μας εξηγήσετε γιατί έχετε τσακίσει τη μεσαία τάξη στη φορολογία. Θα μας εξηγήσετε τι έχετε κάνει στο μεταναστευτικό. Θα μας εξηγήσετε για την εγκληματικότητα. Νομίζω ότι εσείς πρέπει να εξηγήσετε. Νομίζω ότι πρέπει να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό. Πρέπει να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό. Επειδή δεν έχουμε μια γενική πολιτική τώρα. Να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό γιατί φέρατε τη χώρα και φέρατε μέχρι το 2014, κύριε. Δύο λοιπόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και θέλετε να την πάτε πίσω κιόλας. Πράγματι λοιπόν, δύο σχέδια θα αναμετρηθούν. Με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά η αναμέτρηση θα γίνει επί του πραγματικού, όχι επί του φαντασιακού. Μάλιστα, μ' αφήνετε να κάνω μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Τζανακόπουλο. Κύριε Βορύδη, θα έχουμε καιρό τώρα, πάμε προς κάλπες πολλαπλές. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε. Λοιπόν. Και αυτό θα είναι, κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό σας ξαναλέω, ότι αυτά δεν είναι αναστρέψιμα, κυρία Στάι. Ακριβώς. Διότι το 70% έχει 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ και λέει η οικονομική πολιτική είναι χάλια. Δεν μπορεί να λέει ο κ. Ζανακόπουλος, καλά, αυτό είναι σταθερό μέγεθος. Λοιπόν, εγώ τόσο θέλω να με αφήσω να σας κάνω μια ερώτηση που είναι κρίσιμη. Τα πεπραγμένα, κυρία Στάι. Δεν έχουν περιθώρια ανακάμψεως. Κύριε Βορύδη, τελεία εδώ. Πράγματι, ένα σχόλιο μόνο. Όχι, εγώ θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση που αφορά κάτι το οποίο αποτελεί πολιτικό σας στόχο αυτή την περίοδο. Θα μου την κάνετε και την ερώτηση, να σας πω πράγματι ότι τα πεπραγμένα είναι συντριπτικά. Ναι. Και αυτή συντριπτικά είναι. Πολύ καλή φράση. Πολύ καλή λέξη. Η έξοδος από τα μνημόνια. Θετικά ή αρνητικά. Είναι συντριπτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, συντριπτικά για τον λαό. Πολύ καλή φράση. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη. Ναι. Σας ξαναλέω λοιπόν. Πράγματι είναι συντριπτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο, διότι η χώρα οδηγήθηκε με ασφάλεια έξω από τα μνημόνια. Έχουν επανέλθει μια σειρά από ρυθμίσεις προστατευτικές της κοινωνικής πλειοψηφίας και πιστέψτε με, ο ελληνικός λαός, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα τέλειωσε και αυτός ο μύθος. Λοιπόν, λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο ατελείωτο. Να επιτρέψει, κύριε Φορίδη, μαζί με το μύθο της ριζοσπαστικής αριστεράς που θα έσωσε τα πάντα, τέλειωσε και το αντιμνημόνιο. Έσωσε πάρα πολύ. Γιατί ακούστε, αφού βγήκαμε από το μνημόνιο, μα τελείωσε. Και δεν έχετε δει αύριο που πανηγυρίζουν στους δρόμους ο λαός που έχει τελειώσει το μνημόνιο. Δεν τους βλέπετε έξω. Ο λαός πανηγυρίζει. Άρα λοιπόν και αυτό έχει. Όταν μπορεί, κύριε Βορύδη, να δουλεύει 8 και όχι 12 ώρες, όταν μπορεί να παίρνει κατώτατο μισθό 650 ευρώ, όταν μπορεί να έχει πρόσβαση
2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας χωρίς λοιπόν, με το μπιλέτο στη λεωφορεία. Κύριε Τζανακόπουλε, κόκκινη κάρτα μου βγάλανε για τον χρόνο. Λοιπόν, υπουργικές τα χρέη που δημιούργησαν για τους ανασφάλιστους. Σας παρακαλώ. Θα πρέπει να γυρίσω στην κάμερά μου και να συνεχίσω τις ειδήσεις, κύριε Τζανακόπουλε. Αφήστε το τώρα αυτό το παραμύθι. Δεν θέλω να σας κόψω απότομα να γυρίσω στην κάμερα να τελειώσω τις ειδήσεις. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση που θα μου υποσχεθείτε ότι θα απαντήσετε σύντομα. Λοιπόν, επειδή τώρα κεντρικό πολιτικό σας στοίχημα είναι η διείσδυση σε ένα χώρο κεντροαριστεράς, εδώ είδαμε στη δημοσκόπηση αυτή ότι σε ό,τι αφορά και το κίνημα αλλαγής, αλλά και το ποτάμι, που είναι χώροι στους οποίους έχετε απευθυνθεί, ότι δεν προσέρχονται προς εσάς, προσέρχονται σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά προς τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό μπορεί να ισχύει για το Κινάλ. Δεν ξέρω τι ισχύει για το ποτάμι. Για το ποτάμι, από ό,τι μας είπε ο Κώστας Παναγόπουλος, είναι καθολικό. Ναι. Πάει στο ποτάμι σε μεγάλα ποσοστά, οι διαρροές του εννοώ. Θα σας πω το εξής. Και εμείς, από το Κινάλ είναι ακριβώς το διπλάσιο ποσοστό στις διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς, αναφερόμαστε στον προοδευτικό χώρο, ναι, όχι ως πολίτες οι οποίοι στεγάζονται ή εκφράζονται ή εκφράζονταν από συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Μιλάμε για έναν πολιτικό, μάλιστα, χώρο ο οποίος κινείται και εκτός αυτών των κομμάτων. Είναι, αν θέλετε, κάτι παραδοσιακά, πολίτες, είναι παραδοσιακά, ναι, παραδοσιακά πλειοψηφικός και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργείται, νομίζω, η δυνατότητα αυτή τη στιγμή για μια ανασύνθεση και μια αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, μάλιστα, με τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζει αυτόν ακριβώς τον προοδευτικό χώρο, ο οποίος, αν θέλετε, δεν κρίνεται από την κομματική του ένταξη. Κρίνεται, μάλιστα, από το πώς τοποθετείται πάνω σε συγκεκριμένα μέτωπα. Μία μικρή συμβολή. Ωραία, σε λοιπόν, αυτό, παρότι δεν είναι το θέμα. Τελειώσαμε, κύριε Βορύδη. Τελειώσαμε. Γιατί αυτό που είναι τώρα ενδιαφέρον ήρθε ερώτημα ήρθε η ώρα να είναι γιατί ενώ υποτίθεται, ναι, ότι είναι όμορφοι ή συγγενείς χώροι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν το καταφέρουν. Μην ανοίγετε μεγάλα κεφάλαια. Γιατί δεν το επιτρέπουν τα κυβερνητικά λοιπόν, τους πεπραγμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Είναι, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Βρετανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στη Βρετανία, γιατί έχει πολύ μεγάλη πολιτική κρίση με το Brexit. Για να δούμε λοιπόν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Ο Σωτήρης Οδανέδης εδώ μαζί μας. Τι προτάσεις κάνει η Τερέζα Μέη και τι προτάσεις κάνει ο κύριος Κόρμπιν από την πλευρά του, γιατί πάμε πιθανόν και σε άλλο δημοψήφισμα. Σήμερα έχουμε νέα δεδομένα. Η Τερέζα Μέη ρίχνει τον παλάκι στους βουλευτές της, τους δίνει τρεις επιλογές, τρία σενάρια. Το πρώτο είναι να ψηφίσουν ένα αναθεωρημένο σχέδιο για Brexit στις 12 Μαρτίου. Αν δεν συνενέσουν σε αυτό.